Σειρά εκδηλώσεων με τις οποίες τιμά την ημέρα μνήμης της εβραϊκής κοινότητας Άρτας διοργάνωσε το Σάββατο ο Δήμος Αρτέων με αφορμή τη συμπλήρωση των 74 ετών από τη σύλληψη των Αρτινών Εβραίων από τα γερμανικά στρατεύματα. Οι εκδηλώσεις γίνονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έχουν ως στόχο να γίνει γνωστή η ιστορία και η πορεία της εβραϊκής κοινότητας της Άρτας, η οποία διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή της πόλης. Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε περίπατο στην εβραϊκή συνοικία της πόλης με επίσκεψη στον αναπομείναντα σήμερα τείχο της συναγωγής Πουλιέζα. Στην αίθουσα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση με ομιλία για την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας. Στην εκδήλωση παρέστηκε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, δίνοντας το δικό της μήνυμα για την ημέρα. Σήμερα είναι μια μέρα μνήμης, αλλά μνήμης και τιμής στους Εβραίους, στους Αρτινούς Εβραίους, στην Εβραϊκή κοινότητα, αλλά και μνήμης για την Υπηρωτική Εβραϊκή κοινότητα. Μια μέρα η οποία σκόρπισε θλίψη στην Αρτινή κοινωνία, όταν είδαν τους συμπατριώτες τους να φορτώνουν στα βαγόνια για το Auschwitz. Είμαστε εδώ όχι μόνο για να τιμήσουμε, αλλά για να υπενθυμίσουμε ότι το αυγό του φιδιού εποάζεται, ότι ο φασισμός και ο ναζισμός δεν έχουν πεθάνει, προσπαθούν να επανέλθουν και εμείς πρέπει να είμαστε εδώ για να πούμε ποτέ ξανά. Ο Δήμαρχος Αρτέων σε δήλωσή του τόνισε ότι οι εκδηλώσεις γίνονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έχουν σαν στόχο να γίνει γνωστή η ιστορία και η πορεία της εβραϊκής κοινότητας. Ναι, σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα μνήμης της εβραϊκής κοινότητας της Άρτας που στις 24 Μαρτίου του 1944 εκδιώχθηκαν από τους Γερμανούς και οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και μετά και το επέστρεψαν μετά τον πόλεμο, αλλά το 1959 δεν υπήρχε πλέον εβραϊκή κοινότητα γιατί έφυγαν όλοι οι Εβραίοι από την Άρτα. Προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτή την ιστορία, η Άρτα θυμάται την ιστορία αυτή για να την γνωρίζουμε, να τη μάθουμε και οι νεότεροι. Και σε αυτή την προσπάθεια που εμείς ξεκινήσαμε από πέρυσι, όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις και κάναμε στην Αθήνα, στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να έχουμε μια δικτύωση με όλες τις εβραϊκές κοινότητες για να μπορέσουμε και να αναδείξουμε την πόλη μας μέσα από αυτή την ιστορία, αλλά και να προβάλλουμε και τουριστικά την περιοχή μας, έτσι ώστε να επισκέφτονται όσο περισσότεροι Εβραίοι και Ισραηλίτες στην περιοχή μας. Νομίζω ότι αυτό χτίζεται με το χρόνο, δημιουργούμε δεσμούς φιλίας με όλους και με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο και με τις εβραϊκές κοινότητες και το σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει η ιστορία να την θυμούμαστε γιατί ένας λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του δεν έχει και μέλλον. Και νωρίτερα, Δήμαρχε, είχατε μια περιήγηση στις εβραϊκές κοινότητες. Βεβαίως. Κάναμε μια περιήγηση, να πούμε φέτος είναι γύρω στα 100 άτομα τα οποία ήρθαν από όλη την Ελλάδα και κυρίως από την Αθήνα και κάναμε μια περιήγηση στην εβραϊκή κοινότητα που είναι κυρίως στην Οδό Φιλελλήνων και Μακρυγιάννη και στο μνημείο των Εβραίων που έχουμε κάτω από το κάστρο, είδαν εκεί που ήταν οι συναγωγές, έμειναν εντυπωσιασμένοι από την ιστορία αυτή από τους προγονούς που ήταν εδώ. Υπήρχαν και κάποιες κυρίες που συνάντησα που γεννήθηκαν στην Άρτα και στα πρώτα παιδικά χρόνια φύγαν από εδώ, οπότε έχουν κάποιες αμυδρές μνήμες. Ήταν πολύ έτσι συγκινημένοι στην όλη αυτή διαδρομή και εμείς ευχαριστημένοι με την έννοια ότι πραγματικά σιγά σιγά βλέπουμε να επισκέφτονται όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι την Άρτα με αφορμή την αναβίωση εβραϊκής κοινότητας. Και θα συνεχίσουμε και το επόμενο χρόνο να αποκτήσουμε περισσότερους, αν θέλετε, δεσμούς φιλίας με περισσότερες εβραϊκές κοινότητες. Στόχος μας είναι δηλαδή να πάμε και σε άλλες περιοχές για να παρουσιάσουμε την εκεί εβραϊκή ενότητα. Εδώ να ευχαριστήσουμε και τον Χάρη τον Βαδιβούλη, ο οποίος έχει αναδείξει αυτή την ιστορία της πόλης μας, αλλά και τον Δημήτρη τον Βλοχοπάνο με αφορμή το βιβλίο του Ισαάκ Μιζάν το έχει αναδείξει και συνεχίζουμε. Σίγουρα έχουμε περισσότερα άτομα, κυρίως ενδιαφέρονται για τον ορειβατικό τουρισμό, δηλαδή τα τζουμέρκα τα επισκέφτονται περισσότερο Εβραίοι και Ισραηλίτες και από εκεί και πέρα και στη συνεργασία με την περιφέρεια Επίρου και με τις εκθέσεις που γίνονται και πάμε και στο Ισραήλ, η περιφέρεια πηγαίνει και ο Δήμος θα πάει του χρόνου εκεί, αλλά και με την σήμανση των σπιτιών και των
τη κοινότητα αυτή που είναι, που έχουμε βάλει κάποιες πινακίδες. Θα βάλουμε τώρα κάποιες πλάκες στα πεζοδρόμια για να σημάνουμε αυτά τα σπίτια που σώζονται ακόμη. Νομίζω σιγά σιγά είναι μια διαρκή προσπάθεια που χρόνο με το χρόνο πάμε και καλύτερα. Ο αντιπρόεδρος του Ισραηλιτικού Συμβουλίου, Βίκτορ Ελιέζερ, έδωσε και αυτός με τη σειρά του το δικό του μήνυμα. Κοιτάξτε, το μήνυμα της ημέρας έχει δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι η κατεύθυνση της διαιώνισης της μνήμης των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την πόλη και σήμερα δεν είναι μαζί μας, γιατί θανατώθηκαν με τον πιο βάναυσο τρόπο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτό λοιπόν αφορά τη μνήμη. Το δεύτερο επίπεδο είναι το δίδαγμα. Δηλαδή, τι διδασκόμαστε από αυτή την αποφράδα ημέρα. Το μήνυμα κατά του ρατσισμού, κατά του αντισημιτισμού, από όπου και αν προέρχεται. Σήμερα, δυστυχώς, και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, ο αντισημιτισμός και ο ρατσισμός σηκώνουν ξανά κεφάλι. Εάν λοιπόν δεν πάψουμε να είμαστε θεατές, εάν δεν πάψουμε να είμαστε θεατές, καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν διασφαλίζει ότι μια τέτοια αποφράδα μέρα δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας, αυτό είναι και το μήνυμα το δικό μου. Είναι σπουδαία. Έχει μια σπουδαία ιστορία. Και είναι μια κοινότητα που γέννησε άλλες κοινότητες που είναι επίσης σημαντικές. Όπως η κοινότητα των Ιωαννίνων, ας πούμε. Η πρώτη γραπτή αναφορά για Εβραίους κατοίκους της Σάρτας γίνεται το 10ο αιώνα, το 1173. Όμως, σύμφωνα με τη ρωμανιώτικη παράδοση, την παράδοση των Ελλήνων Εβραίων, η έλευσή τους στην περιοχή μας χρονολογείται στους πρόχριστου αιώνες. Συνεπώς, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι Εβραίοι κάτοικοι της περιοχής ήρθαν στην αρχαία Αμβρακία, όταν δεν υπήρχαν καν χριστιανοί. Φυσικά, ένα δεύτερο κύμα έλευσης Εβραίων έχουμε τον 15ο αιώνα, από τη Νότια Ιταλία, την Απουλία. Αυτοί λοιπόν έρχονται και χτίζουν μια δεύτερη συναγωγή σε σχέση με την προϋπάρχουσα, τη δική τους, την Πουλιέζα. Θα πει κανείς, γιατί στην Άρτα. Η αρχαία Αμβρακία ήταν η πιο σπουδαία πόλη στην περιοχή, η πιο ανεπτυγμένη. Αποτέλεσε την πρωτεύουσα του βασιλιά Πύρου. Την εκδήλωση την πλαισίωσε η χοροδία του 2ου Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Άρτας, ο Φιλίρας Φίλιππος, η Γογό Μιλτιάδους, η Αθηνά Λίκα και η Σοφία Κοτσαρίνη.